την καταβολή μεγάλου μέρους των δεδουλευμένων που τους οφείλονταν πέτυχαν οι εργαζόμενοι της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Μετσόβου, οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρέθηκαν σε επίσκεση εργασίας, καθώς ήταν απλήρωτοι για αρκετούς μήνες. Επρόκειτο για συμβασιούχους του προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Μετσόβου. Η καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων τους είχε ως αποτέλεσμα για τους ίδιους να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα επιβίωσης. Στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή είχε βρεθεί ο Σύλλογος Εργαζομένων Οτάνο Μουιουανίνων με την πρόεδρό του, την Αζέκα, να κάνει λόγο σήμερα για μία νίκη μετά την εξέλιξη που υπήρξε. Έγινε το πρώτο βήμα, είχαμε την πρώτη εξέλιξη σε σχέση με τον αγώνα που δίνουν οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι στην κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Μετσόβου. Όπου μετά από αρκετούς αγώνες, πιέσεις, καταγγελίες κτλ., συσπηρώθηκαν στο σωματείο τους. Είχαμε το πρώτο αποτέλεσμα. Ο Δήμος Μετσόβου αποφάσισε να δώσει το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών τους. Έχει δώσει πλέον 6 από τους 8 μήνες. Είναι μια θετική εξέλιξη, έτσι τη χαρακτηρίζουμε εμείς, από την άποψη ότι ανοίγει το δρόμο αφενός με να πληρωθούν και οι υπόλοιπες οφειλές. Και το κύριο για μας και για τους εργαζόμενους και για τον κάθε εργαζόμενο εδώ που τα λέμε, να ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση, πλέον οι συνάδελφοι να πληρώνονται κάθε μήνα όπως δουλεύουν άλλωστε κάθε μήνα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή τα Χριστούγεννα να ξαναπληρωθούν. Άμεσα θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας, άμεσα να ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση όπως όλοι οι συνάδελφοι που πλέον έχουν μαζέψει. Και αυτοί είχαμε δηλαδή και τέτοια προβλήματα με αυτούς τους εργαζόμενους. Είχαμε και κομμένα ρεύματα και κομμένα νερά. Να μπορούν και αυτοί όπως όλοι οι υπόλοιποι να δουλεύουν. Αυτό φαίνεται ότι είναι ένα πρόβλημα που έρχεται από πριν και τον Καλλικράτη. Από ό,τι φαίνεται είναι μια παλιά αμαρτία εκεί πέρα της επιχείρησης, στην οποία καμία δημοτική αρχή από αυτές που πέρασαν δεν είχε την πρόθεση να τη λύσει, γιατί υπήρχε πάντοτε το γνωστό θύμα για να την πληρώσει οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι έχουν συσπηρωθεί στο σωματείο τους και έχουν αποδείξει ότι δεν είναι πλέον το θύμα. Θα πρέπει η δημοτική αρχή αυτή είναι μαζί με την προηγούμενη, μαζί με την επόμενη, μαζί με την περιφέρεια, την κυβέρνηση να βρουν μια λύση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Είναι σε κάθε περίπτωση παλιά υπόθεση αυτή. Στο μεταξύ, το βράδυ της Κυριακής, στο δημοτικό πάρκινγκ, στα πρώην σφαγεία, διοργανώνεται το παραδοσιακό γλέντι του Συλλόγου Εργαζομένων Οτάνο Μουιουανίνων. Τα μέλη του Συλλόγου ήδη έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα να είναι έτοιμα μέχρι την Κυριακή και έτσι οι δημοτικοί υπάλληλοι μαζί με την πόλη να χορέψουν και να διασκεδάσουν με πολύ χαμηλές τιμές και πολύ κέφι. Καλούμε λοιπόν όλη την πόλη την Κυριακή το βράδυ στο γλέντι που θα κάνουμε εδώ κάτω στο δημοτικό πάρκινγκ στα Σφαγεία. Η είσοδος προφανώς είναι ελεύθερη. Είναι ένα γλέντι που κάνει ο σύλλογός μας γιατί οι δημοτικοί υπάλληλοι, όπως δουλεύουμε όλοι μαζί και στην υπηρεσία των λαϊκών στρωμάτων της πόλης, έτσι αποφασίσαμε να γλεντήσουμε και όλοι μαζί σε μια ανοιχτή γιορτή. Δηλαδή, όπου ο καθένας με πολύ χαμηλές τιμές, αυτό γίνεται η μεγάλη προσπάθεια, να μπορεί να μπει να διασκεδάσει την Κυριακή το βράδυ. Πώς το λέει, και για όσους μπορούν και μετά τα μπάνια. Περιμένουμε λοιπόν όλη την πόλη στην ανοιχτή εκδήλωσή μας την Κυριακή το βράδυ να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.